Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Γυαλίζω στο φίδι γιατί βάζω μάσκες ύπνο από το βράδυ. Λοιπόν, το θέμα μας είναι 24 ώρες μαζί και τι κάνω μέσα στη μέρα. 24 ώρες, λοιπόν. Εντάξει, 24 δεν θα είναι μεταξύ μας τώρα, λιγότερες θα είναι. Είναι 8 η ώρα το πρωί, μόλις σηκώθηκα, φαίνεται. Και έλα να ετοιμαστούμε να πάμε Διονυσία σχολείο. Ψώνια και αυτά θα σε έχω μαζί, έλα. Είμαστε στη φάση που εγώ έχω ετοιμαστεί και τώρα ετοιμάζεται και η κυρία Διονυσία, θέλει λίγο το χρόνο της. Κυρία Διονυσία, είσαστε έτοιμοι? Πού είναι η άλλη κρέμα? Άλλη κρέμα θα βάλεις? Οκ, θα σου δώσω εγώ άλλη κρέμα. Νομίζω σε φτάνει, ε? Ναι. Ωραία. Εδώ. Στα μάγουλα, ναι. Μαμά! Λοιπόν, φίλοι, μόλις αφήσαμε τη Διονυσία στο παιδικό, παιδική άνοιξη babies. Τι θα φας, μην κάνεις έτσι τη βιτρινά. Τι θες να φας? Θα δείμαστε να φάμε, φάμε πρωινό με το Μίτσο. Λοιπόν, και τώρα θα πιει ο Δημήτρης το τσάι του, τι ωραίο για πρωινό. Θα φάει και ένα τοστάκι και πάμε ψυχολόγο, είναι στα Καπαριανά, έχουμε 10 λεπτά, να πιω κι εγώ ένα καφεδάκι, ωραίο. Λοιπόν, ήρθαμε ψυχολόγο, ερχόμαστε στην Ανθή στα Καπαριανά και περιμένουμε τώρα τον Δημήτρη να μπει. Κάνει και ένα διάλειμμα, φάει το τόστο. Μόλις τελειώσαμε από ψυχολόγο, πάμε λογοθεραπεία και θα πάω κι εγώ στο σπίτι να βάλω ένα πλυντήριο, λογικά θα έχει τελειώσει. Γιατί ο λογοθεραπευτής είναι ντυμπάκι, στον κύριο Γκερεδάκη πάμε. Πάω κόκκινο πύργο, βάζω κάνα πλυντήριο, κάνω δύο δουλειές στο σπίτι, πάω τον παίρνω, πάω μαγαζί. Αλλαγή σχεδίου, φίλοι. Λοιπόν, άφησα τον Δημήτρη λογοθεραπεία, δεν πήγα στον πύργο τελικά. Πριν πάμε λογοθεραπεία, σταμάτησα Παπαδάκη και πήρα πράγματα. Πήρα καθαριστικά, αφαίρει χλωρίνες και αυτά, την είναι η καρότσα. Ωστόσο, κάθε φορά που πάω, όλο και κάτι είναι λίγο πιο ακριβό. Έχω βαρεθεί τις αυξήσεις. Τέλος πάντων, πάω τώρα μαγαζί, θα τον πάρει ο πατέρας μου, τον Δημήτρη, και θα τον πάει, λέει, θάλασσα σήμερα. Ωστόσο, ο καιρός είναι πολύ παράξενος. Είναι κάτι σαν ντεμή, να βρέξει, να μην βρέξει. Χθες έκανε σεισμούς, η Διονυσία είχε χεστεί πάνω της. Φοβότανε, μου λέει, έρχεται ο σεισμός να μας πάσει στο σπίτι. Δεν σπάει, βρε Διονυσία, το σπίτι, είναι καινούριο, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Όχι, όχι, θα μας σπάσει το σπίτι. Δεν μας σπάει τίποτα, της λέω, κοιμήσου. 2 η ώρα για να κοιμηθεί η Διονυσία. Άστα, άστα και βράστα. Λοιπόν, είμαι στο μαγαζί. Πρέπει να πάω να πάρω τον αδερφό μου έτσι πολύ απλά, γιατί αποφάσισε να πλύνει το αμάξι του και θέλει, λέει, να πάω να τον πάρω. Το άφησε για πλύσιμο. Είμαι στο μαγαζί. Εντάξει, είναι χαλαρά, είναι μεσημέρι, δεν έχει πολλά πράγματα. Έχει 5 τραπέζια και ο κόσμος όλος. Οπότε περιμένω πιο πολύ δουλειά το βράδυ εγώ. Έλα σε πάρω. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ο καιρός. Δεν είναι καιρός καλοκαιρινός. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Και αν με ρωτήσεις, που σίγουρα μερικοί θα πείτε α, ψεκασμένοι, α, έτσι αν αλλιώς, ξεκάθαρα ελέγχουν τον καιρό. Και αν ελέγχουν τον καιρό, ελέγχουν και εμάς. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι? Λοιπόν, φεύγω ξανά από το μαγαζί, πάω να πάρω τη Διονυσία, δέματα από τη μεταφορική που με πήραν τώρα και ήθελα να πάω και στο φούρνο για να πάρω τα αγγλικά για το φανταρικό του αδερφού του Κωστή, αλλά δεν με βλέπω να πηγαίνω στο φούρνο, θα πάει ο Κωστής. Η αλήθεια ήταν ότι ήθελα να πάω και να βοηθήσω και στο χωριό, αλλά δεν γίνεται γιατί περιμένω κάτι τραπέζια. Έχει τώρα δουλίτσα λίγο, θα δείξει. Ωστόσο, πάω να πάρω τη Διονυσία γιατί της υποσχέθηκα ότι την πάρω νωρίς και θα πάρουμε και παγωτό. Οπότε, άστα. Σου έχω πει ότι πραγματικά μπορώ να είμαι σε 100 μέρη ταυτόχρονα! Μπορώ να είμαι. Λοιπόν, έχω έρθει σπίτι. Θα κάνουμε ένα γρήγορο μακιγιάζ, θα κάνουμε ένα γρήγορο unboxing, ένα γρήγορο διαγωνισμό. Το γρήγορο διαγωνισμό είχαμε τραβήξει το υλικό, αλλά μάλλον η Διονυσία χθες που έπαιζε με το κινητό το διέγραψε. Δίνω στα παιδιά μου κινητό! Δίνω στα παιδιά μου κινητό. Είναι κακό! Εξαρτάται. Κοίτα. Τους δίνω κινητό όταν έχω πάρα πολύ πίεση στο μαγαζί και δεν θέλω να είναι κάπου αλλού ώστε να μην μπορώ να τα ελέγχω. Οπότε προτιμώ να κάτσουν στον καναπέ και να βλέπουν λίγο παιδικά. Από το να μην μπορώ να τα ελέγχω. Τις άλλες ώρες που είμαι λίγο πιο λάσκα, εννοείται ότι θα τα έχω να παίξουν, θα τα στείλω στα πρόβατα, θα τα στείλω σκατσίκες, θα τα στείλω οπουδήποτε αλλού εκτός από το κινητό. Εννοείται ότι πάμε θάλασσα, κάνουμε δραστηριότητες, όλα αυτά. Αλλά ναι, όταν έχω πίεση, δίνω κινητό. Και καλά να πάθω που έδωσα κινητό και τώρα δεν έχω το αρχείο να ανεβάσω το διαγωνισμό. Οπότε πάμε να το ξανατραβήξουμε. Λοιπόν, έχω βγάλει το υλικό μου για διαγωνισμό, για βίντεο TikTok, για Instagram Reel, όλα μέσα σε 25 λεπτά. Φίλοι, είμαι γρήγορη και ειλικρινής, οπότε δεν έχω κάτι να κρύψω, δηλαδή δεν τραβάω και ξανατραβάω τα υλικά μου. Το υλικό που είναι να βγάλω, φεύγω.
Αυτά. Φεύγω να πάω να πάρω τη Γιονυσία. Είναι ένα πατατούλα. Τεστουρέκι πατατούλα. Νερό θες, να νερό. Λοιπόν φίλοι, χθες πήγαμε στο φανταρικό. Δεν σου τράβηξα πολύ γιατί μπορεί να μην ήθελα να βγουν στο βίντεο. Γυρίσαμε 4 η ώρα το πρωί. Φανταρικό στην Κρήτη, ζάντα όλοι. Άστο. Ανέβαινα στην τραπέζα, χορεύαμε τις φτετέλι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, εννοείται ότι ξυπνήσαμε το πρωί. Αυτό το πράγμα, το ότι μερικοί... Φίλοι, και εννοείται ότι ξύπνησα το πρωί. Αυτό το πράγμα ότι μερικοί ξενυχτάνε και δεν μπορούν το πρωί, κάνουν 2 μέρες να συνηφέρουν, είναι τραγικό για μένα. Ήρθα, έφερα τη Διονυσία, παιδική άνοιξη babies, ο καλύτερος παιδικός της μοίρας. Θέλω τώρα να πάω Ηράκλειο, γιατί έχω κάτι χαρτιά να δώσω στη δικηγόρα που μου ήρθαν καινούρια. Και τι άλλο θέλω. Μόνο αυτό βασικά θα κάνω. Στη δικηγόρο θα πάω και μετά θα κατεβώ, γιατί θα έρθει και μια φίλη μου από Αθήνα, οπότε την περιμένω. Έχω και μάθημα εγώ, 2 η ώρα, μέσω Webex, γαλλικά. Και δεν ξέρω πώς θα τα κάνω σήμερα, αλλά θα τα κάνω. Θα σταματήσω μόνο να πάρω ένα καινούριο τετράδιο. Λοιπόν φίλοι, είμαστε στη φάση που έχω έρθει στη δικηγόρο. Ωστόσο, έχει κάνει 3-4 μηνύσεις το ίδιο πράγμα. Και θέλουμε να κάνουμε αίτηση συνεκδίκασης. Ναι, μην πληρώσω παράσταση 3-4 φορές για το ίδιο πράγμα, είναι τραγικό. Ακριβώς το ίδιο. Μετά εγώ θα σας πω το άλλο. Μην παραμυθιάζεστε από δικηγόρους. Και τι εννοώ. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που το παίζει όνομα, είναι ένας εδώ συγκεκριμένος που προσπαθεί να το παίξει. Είναι βασικά μια φτηνή απομίμηση του Βέρα. Βέρας είναι ένας. Κούγιας είναι επίσης ένας. Ξεπεράστε το μερικοί. Καλό είναι ο καθένας να έχει τη δική του προσωπικότητα και να μην αντιγράφει τον άλλον και συμβουλεύει ό,τι να είναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να πας να πεις στον πελάτη σου κάνε αγωγές, κάνε μηνύσεις και να μην βάζεις διατροφή. Στο δικαστήριο θα πας, σου πούνε μας δουλεύεις. Έτσι σου πούνε. Λοιπόν, οπότε εγώ τώρα τρέχω να πάρω τα χαρτιά από τα δικαστήρια και από την Evans. Κατεβαίνω να κάνω και μια γρήγορη διαφήμιση στο Piazza που έχουμε συνεργασία με Piazza Italia και μετά πάω στο γραφείο, τα αφήνω και πρέπει φίλοι να κατέβω κάτω γιατί σου είπα έχω και μάθημα γαλλικά 2 η ώρα, έχω και μια φίλη μου από την Αθήνα που με περιμένει. Λοιπόν φίλοι, σου έχω πει ότι σε αυτό το κράτος δεν δουλεύει τίποτα σωστά, το έχω πει, το λόγο συνέχεια. Πάω να βγάλω φωτοτυπίες στις δικογραφίες, αντίγραφα, σου είπα ότι είναι ίδια δικαστήρια. Δεν μπορώ να δώσω 2 χιλιάρικα σε παραστάσεις για τα ίδια πράγματα. Δεν μου περισσεύουν. Φίλοι μου, έχουν γίνει πάρα πολλά αυτές τις μέρες και γι' αυτό δεν έχω τελειώσει το βίντεο. Είδες, αλλιώς ξεκινήσαμε να το κάνουμε vlog, τι κάνω 24 ώρες, αλλά δεν μας βγήκε. Λοιπόν, αρχικά ήρθα κομμωτήριο εγώ, γιατί τα μαλλιά μου είναι άλλους, τα βλέπεις εδώ πέρα. Πόσες μέρες ήρθα κομμωτήριο, τώρα θα κατεβώ. Έχουν γίνει πάρα πολλά, μου έχουν έρθει κάτι αγωγές, κάτι μηνύσεις και χθες είχα δικαστήριο. Προσπαθούν να μου χαλάσουν την ψυχολογία, δεν θα χαλάσει η ψυχολογία μου για κανένα λόγο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και έχω κουραστεί πολύ με το μαγαζί, ψυχοφθόρο, όλο αυτό πάνω κάτω. Θα σου πω κάτι, τίποτα δεν πάει όπως το σχεδιάζω και πλέον αποφάσισα να πηγαίνω με το ρυθμό που πηγαίνουν τα πράγματα απλά και να μην σκάω. Επίσης, έχω ξεκινήσει γαλλικά. Βασικά, έχω γραφτεί και σε ένα κολέγιο, αλλά δεν θέλω να σου πω περισσότερα τώρα. Θα σου πω πιο μετά. Άκου τώρα να δεις, φίλοι, συνεχίζει η μέρα και δεν πάει καλά. Είχε πάει ο αδερφός μου το αμάξι μου για πλύσιμο. Είχα αφήσει το ένα ακουστικό εκεί, δεν το είχα βάλει στη θήκη, γι' αυτό. Πέφτουν εδώ τα πιαστράκια. Και δεν ξέρω, μάλλον χάθηκε, οπότε θέλω και ακουστικά, γιατί έτσι αλλιώς αυτό δεν δούλευε πολύ σωστά. Και εγώ τα χρειάζομαι τώρα, γιατί κάνω τα μαθήματα μέσω που έπαιξα με τα γαλλικά και χρειάζομαι ακουστικά, γιατί δεν είμαι στο γραφείο πάντα. Μερικές φορές απλά έχω το ακουστικό, σερβίρω και ακούω το μάθημα. Ωραία. Λοιπόν, έχω τελειώσει όλες μου τις δουλειές. Πήγα παπαδάκι, ψώνισα, ξαναπήγα στο σπίτι, πήγα το Δημήτρη λογοθεραπεία. Τον έχω αφήσει στη θάλασσα στον μπαμπά μου.
Και τώρα θα πάω εγώ στο μαγαζί να ξεφορτώσω τα πράγματα. Ωστόσο, θα είναι η ώρα για το μάθημα. Να κάτσω λίγο να κάνω και μια επανάληψη με τις σημειώσεις που έχω. Τις έφερα μαζί μου. Ήθελα να πάω να πάρω ένα τετράδιο, δεν προλάβαινα σήμερα. Θα πάρω αύριο ένα σπιράλ για να κάνω διάφορες σημειώσεις. Γιατί μέχρι τώρα έχω κόλλες, ξέρεις, στα α4 που. Κατάλαβες. Αυτά, φίλοι. Γενικότερα, να ξέρεις, είμαι παντού και πουθενά. Θέλω να κάνω 100 πράγματα, δεν κάνω ούτε τα 5. Και δεν τα προλαβαίνω όλα. Όχι, ποτέ. Άμα τα προλάβαινα όλα, σιγά μην ήμουν να πάει. Τέλος πάντων. Σε αυτό το σημείο θα σου πω ξανά ότι πραγματικά, αν υπάρχει θέληση, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και απλά δες σε μένα που κάνω γαλλικά στο μαγαζί, μέσω WebEx από κινητό, και τα παιδιά μου ορίονται πίσω. Οπότε, ναι, ξεκάθαρα, αν υπάρχει θέληση, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε το σημερινό μας βίντεο, που δεν ήταν 24ωρο. Φιλάκια πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Σας αγαπώ. Φίλοι, και είναι 1 η ώρα το πρωί, περίμενε, 1:17, και μόλις γύρισα από ποτάκι, πιο μικρό ποτάκι, λοιπόν, με τη φίλη μου την Ειρήνη, και κάπως έτσι τελείωσε το Σαββατό. Φίλοι, κάτι έγινε, λοιπόν, κάπως έτσι τελείωσε το Σαββατόβραδό μας και είμαστε έτοιμοι να πάμε να κοιμηθούμε, να κάνουμε skin care και να πέσουμε έτσι ξερή να αγκαλιάσουμε το κρεβάτι, γιατί αύριο είναι Κυριακή, μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα στο μαγαζί, έχει πάρα πολύ δουλειά, δόξα τω Θεώ Παναγία μου. Αυτά, φιλάκια πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Φίλοι, και δεν με φτάνει η κούρασή μου από χθες, όχι, δεν με φτάνει η κούρασή μου. Έχω και δικαστήριο, στο οποίο να σου πω ότι έχει ξαναγίνει η ίδια μήνυση, μου έχουν κάνει την ίδια μήνυση. Έτσι, ίδιο δικαστήριο μονομελές και με έχει αθώσει. Δηλαδή, τι σε κάνει τώρα να πιστεύεις ότι θα πάω σε λίγο και θα με δικάσουνε? Τίποτα. Εννοείται ότι ένα δικαστήριο που έχει αθώθει δεν μπορούν να πάνε να σου πούνε «Α, τώρα σε δικάζουμε». Είναι σαν να μη σέβονται την απόφαση του προηγούμενου δικαστηρίου. Στο θέμα είναι ότι έχασα τον ύπνο μου και ένα χιλιάρικο. Και ο ύπνος μου, φίλοι, είναι πιο σημαντικός για να μπορώ να βγάλω λεφτά. Αχ, Θεέ μου. Και έχω και χίλιες δουλειές μετά. Και πρέπει να πάω το βράδυ στο μαγαζί. Και έχασα και τη Δευτέρα μου, που σήμερα υποτίθεται είμαστε κλειστά και ξεκουραζόμαστε, κάνουμε οικογενειακή βόλτα. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που σήμερα την έχει χαλάσει τον κοπελιό και δεν τα πάω. Αλλά θα κάνουμε κάτι το απόγευμα, θα δούμε. Κάτσε να ετοιμαστώ να σου δείξω και outfit δικαστηρίου. Φίλοι, δεν σου έδειξα outfit. Μαύρο t-shirt, μαύρο παντελόνι, ένα χρυσό πεδιλάκι. Είμαστε απλές, σοβαρές, καθαρές, περιποιημένες. Τα μάτια μου δεν ανοίγουν, κάτσε να πιω τον πρώτο καφέ γιατί είναι ξημέρο, τα είπαμε. Είναι 7 η ώρα. Φίλοι, με τον αδερφό μου ήρθα στο δικαστήριο. Παλιά ήθελα μεγάλη έτσι παρέα για να πάω, δεν μπορούσα χωρίς παρέα. Τώρα το ξεπερνάω, πάω και μόνη μου άνετα. Και το καλύτερο είναι ότι πάω και με την υπομονή μου. Έπρεπε να ήμουν 9 η ώρα εκεί και καλά. Είμαι το 48. Είναι τώρα 9:30, με την υπομονή μου εγώ. Τα δικαστήρια, ξέρετε, αργούν πάρα πολύ, οπότε κομπλέ. Φίλοι, λοιπόν, τελειώσαμε από το δικαστήριο, σχετικό αυτό, είναι 5:10. 5:07 για την ακρίβεια, ήρθα McDonald's, πήρα εγώ καφέ. Ο αδερφός μου πήρε παγωτό γιατί πήγε απέναντι στα δικαστήρια στην πίτα του παππού και έφαγε. Εγώ δεν έχω φάει. Και πήρα και McDonald's για τον Δημήτρη που είναι τα αγαπημένα του και του το υποσχέθηκα. Αναβολή λόγω ωραρίου για τις 12-12 του 25. Γιατί εμείς δεν έχουμε άλλες δουλειές, ασχολούμαστε με την ηλίθια και τον ηλίθιο. Τέλος πάντων, να σου πω ότι μου έχει ξαναγίνει η ίδια μήνυση και έχω αθώθει σε μονομελές δικαστήριο. Μου έχει κάνει άλλες δύο, οι οποίες είναι για 12-12 του 25. Πόσο τραγικό. Πάρα πολύ τραγικό. Όλα καλά. Εντάξει, χάσαμε τη μέρα μας, χάσαμε τη Δευτέρα μας. Αυτοί δεν εμφανίστηκαν. Αυτοί κάνουν μηνύσεις, αλλά δεν εμφανίζονται. Λεφτά να πληρώσουν δικηγόρο, μάλλον δεν έχουν. Έχουν για μηνύσεις. Του τρελού. Ωστόσο, εμείς ήρθαμε για φαγητό στα Μάταλα. Πάρκαρε ο Κωστής. Παρκάρισμα, ό,τι να είναι. Ώρας και από εκεί πας και κολυμπάς. Και όλο το χειμώνα ρίχνει όλες τις βρωμιές ο ποταμός και πάνε στη θάλασσα. Δεν κολυμπάς ποτέ στα Μάταλα. Ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει, φίλοι, ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει. Είναι ωραία για βόλτα, ποτάκι, καφέ. That's it. Κωστή, πόσο σου αρέσουν αυτό του είδους φαγητά? Όμορφο, να το φάω, δεν μ' αρέσει.
Αυτά. Παραγγείλαμε χωριάτικη για να φάει ο Κωστής. Αλλιώς δεν θα έτρωγε, φίλοι, αυτό είναι η αλήθεια. Να σου πω, ρε φιλικά, τη λατρεύω να πηγαίνουμε σε τέτοια μέρη με τον Κωστή για φαγητό. Μου φτιάχνει διάθεση. Φίλοι και γλυκάκι. Νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσεις αυτό. Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και πάμε να δούμε το γλυκό. Φίλοι, πήγαμε στη συναυλία της Βύση. Περάσαμε υπέροχα μαζί με τον Κωστή. Και πώς θα τελειώσει η βραδιά? Λατρεμένα McDonald's. Αν δεν έρθει στα McDonald's, θα φας βρωμιά. Δεν τελειώνει ωραία το βράδυ. Πάμε να δούμε τι θα πάρουμε. Φίλοι, το γνωρίζω ότι τα βίντεό μου εδώ στο YouTube δεν έχουν ένα ήρμο, γιατί πραγματικά χάνομαι. Θα ξεκινήσω στο μαγαζί, θα τύχει η δουλειά, μετά κάτι θα τύχει, θα τελειώσω το κινητό μπαταρία, θα παίζουν τα παιδιά με το κινητό, γιατί τους δίνω κινητό. Βέβαια, κάναμε μια πολύ έξυπνη αγορά. Πήρα καινούριο τάμπλετ στο Δημήτρη. Μαμά, να σου δείξω το προϊόν. Το είδα, είναι τέλειο. Είναι υπέροχο. Πήρα και ένα τάμπλετ στη Διονυσία. Από το... το έχει κάνει και με αυτοκολλητά από το πλαίσιο. Οπότε τώρα θα έχω περισσότερη μπαταρία και θα έχουν περισσότερο. Επειδή θα έχουν μια συνοχή τα βίντεο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ωστόσο έχουν γίνει πάρα πολλά. Είχαμε δικαστήρια, πήγαμε δύο φορές. Πήρανε αναβολή λογοραρίου. Το έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα με τα ελληνικά δικαστήρια. Αναβολή λογοραρίου. Αναβολή λογοραρίου. Γάμω την τύχη μου δηλαδή. Δεν μπορείς να δικάσεις 91 υποθέσεις σε μία μέρα. Οκ, okay, σεβαστό. Αλλά μην με φέρνεις να χάνω τη μέρα μου, να χάνω τη δουλειά μου, να χάνω το χρόνο μου και να είμαι εκεί και να μην γίνεται η υπόθεσή μου. Μην με φέρνεις. Δεν ξέρω πώς. Ρύθμισέ το. Δεν θα σου πω εγώ πώς θα το ρυθμίσει, αλλά ρύθμισέ το. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε εκεί πέρα 100 υποθέσεις να περιμένουμε και να δικάζονται μέχρι το 45. Το 48 ήμουνα. Πόσο άτυχη, ρε φίλε, για τρία νούμερα. Αυτά. Έτσι, σύντομα περιληπτικά. Θέλω να μου γράψεις ερωτήσεις, γιατί βλέπω ότι έχουμε αρκετά νέα άτομα στην παρέα μας και το επόμενο βίντεο θα είναι Q&A. Αυτά, φίλοι. Φιλάκια πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Και πες μου τι θέλεις να σου δείξω από Κρήτη. Γιατί έχω έτσι μικρές εκδρομούλες στο μυαλό μου και ήθελα να σε πάρω μαζί να δεις περισσότερο Κρήτη. Φιλάκια πολλά.